Γεια σας και από μένα, είμαι ο Μανώλης Ζερβάγης. Εν ολίγης, λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι. Κάποια νέα παιδιά ίσως να μην γνωρίζουν κάποια πράγματα που έχω προσφέρει κι εγώ με τη σειρά μου και με τις μικρές δυνατότητες μου στον αθλητισμό και στον πολιτικό στίβο. Έχω διατελέσει επί 3 τετραετίες από το μακρινό 1982 στο Δέλτα Σίγμα του ΠΟΑ Τσαλένιου. Είχα επανιδρύσει τις ακαδημίες μαζί, παίρνοντας το Σωτήρη Συνάνη, φεύγοντας, είχε φύγει τότε από προπονητή στην Ποσειδώνα, οι οποίες βλέπετε και τι έργο επιτελούν τώρα και τι προσπάθειες γίνανε από τότε και τι έργο γίνεται. Όπως επίσης πρόσφερα επί 12 χρόνια στην ΕΨΗ Ηρακλείου εξοδιοικητικά και 4 χρόνια σαν εκλεγμένο μέλος, πρόεδρος στην Επιτροπή Κυπέλλου και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Πρωταθλήματος, με τα γνωστά σε αυτά τα 16 χρόνια, τα γνωστά πάνω από 20 τελικούς κυπέλλων με τις φιέστες και με όλα αυτά που γινόταν πρωτόγνωρα πράγματα, με τις χορηγίες που αποσπούσαμε, θα αναφέρω και τον Μανώλη τον Μαθιουδάκη, γιατί δεν γίνεται να μην το πω γι' αυτό, μαζί συνεργάτες. Σε 20 τελικούς κυπέλλων μαζί με τα Super Cup. Η ενασχόλησή μου στην πολιτική χρονολογείται από το μακρινό 1982 σαν με υποψηφιότητες στο Δήμο, όχι περιφέρεια, τότε νομαρχία, και ως υποψήφιος βουλευτής. Σε 4 βουλευτικές αναμετρήσεις έχω παραστεί. Να μην μακρηγορήσω, γιατί εδώ ο κατάλογος και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ. Κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με τον κύριο Ασαριωτάκη. Ένα δυναμικό άνθρωπο, ο οποίος σε 6 χρόνια κατάφερε μια ομάδα να την ανεβάσει εκεί που είναι και θα παραμείνει ταπεινά πιστός και θα συμβάλλει και στα υπόλοιπα σωματεία, γιατί έχει όρεξη μεγάλη και θέληση και πρέπει να κατανοήσουν επιτέλους τα σωματεία, να το κατανοήσουν και οι παράγοντες, το όφελός τους είναι εδώ, με όρεξη για δουλειά και όχι αυταρχικά να διοικείται μία ΕΨΗ τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να πριτανεύσει η λογική στις επερχόμενες εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζερβάκη.